Προσωρινά κρατούμενο με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε ο 41 χρονος μετά την απολογία του για την υπόθεση με το διπλό συμβόλαιο θανάτου στο νότιο Ρέθυμνο, Με τους δύο συγκατηγορούμενους και φίλου του να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικού όρους. Ο 41χρονος Ρεφεμιώτης κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για προτροπή σε τέλεση κακουργήματος. Ο άντρα στην απολογία του υποστήριξε ότι ουδέποτε σκόπευε να προβεί σε δολοφονική ενέργεια, αλλά ότι όλα αυτά ήταν ένα τέχνασμα ώστε να τρομάξει τη σύζυγό του και εκείνη να επιστρέψει πίσω στο σπίτι του, από που είχε φύγει το τελευταίο διάστημα. Ο 41χρονο έκρινε πω ο Παλαιστίνιο θα έπεφτε στην παγίδα, θα μετέφερε τα υποτεθέμενα σχέδιά του στην 39χρονη και με αυτόν τον τρόπο θα πετύχαινε το σκοπό του. Επί δύο ώρε κατέθετε το πρωί τη Δευτέρα ο Ισραηλινό επενδυτή και ακολούθησαν οι μαραθώνιε απολογίε των κατηγορουμένων, οι οποίε κράτησαν μέχρι νωρί το απόγευμα. Οι δύο κατηγορούμενοι και φίλοι του 41χρονου, στι απολογίε του, υποστήριξαν πω δεν είχαν καμία ανάμειξη στι εν λόγω συνομιλίε και επεσήμαναν πω βρίσκονταν απλά παρόντε στο χώρο κατά τη διάρκεια του. Υπενθυμίζεται πω το δολοφονικό σχέδιο αποκαλύφθηκε όταν ο 24χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίο κατέθεσε πω τον στρατολόγησαν οι κατηγορούμενοι για να σκοτώσει την ενδιαστάσει σύζυγο του 41χρονου και τον Ισραηλινό επενδυτή συνεργάτη τη, εξομολογήθηκε το σατανικό πλάνο στα μελλοντικά θύματα. Σύμφωνα με τι ανατριχιαστικέ λεπτομέρειε της κατάθεσης του 24χρονου, οι τρει άντρες σχεδίαζαν να σκοτώσει την 39χρονη και τον επενδυτή, να του ρίξει σε λάκκο περιλούζοντας τα πτώματα με οξύ ώστε να εξαφανιστούν και να τσιμεντωθεί το σημείο ώστε να μην βρεθεί ποτέ. Ο Παλαιστίνιος αναφέρει στην κατάθεσή του πω ήταν βέβαιο ότι εκείνο θα ήταν το τρίτο θύμα στην υπόθεση, γεγονός που τον οδήγησε σε άμεσε κινήσει, όπου καταγράφοντα συνομιλίε, τι παρέδωσε στα θύματα και έσπευσαν στην ασφάλεια Ρεθύμνου καταγγέλλοντα τα όσα γνώριζαν.